Στην κυρία Φανή Πρεβέντη, είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Έγινε πρόσφατα συνέδριο στη χώρα μας, στο οποίο μάλιστα μετήχαν και 800 διατροφολόγοι, διαιτολόγοι από ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα. Τα αποτελέσματα από ένα τέτοιο συνέδριο, οι ανακοινώσεις, ποια είναι η πιο σημαντική ανακοίνωση που έγινε, κυρία Πρεβέντη? Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι ένα τέτοιο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον κόσμο μας, στη χώρα μας. Και πολύ πιο σημαντικό είναι ότι θεωρήθηκε το πλέον πετυχημένο από τα 8 συνέδρια που έχει οργανώσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων. Γεγονός που οφείλεται στην πολύ καλή επιλογή των ομιλητών, των ομιλιών και των θεμάτων που παρουσιάστηκαν. Ειδήσεις έβγαλε. Έβγαλε ειδήσεις και το παρακολούθησαν και πολύ σημαντικά πρόσωπα. Είχαμε την τιμή να δεχτούν την πρόσκλησή μας εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολύ σημαντικοί επιστήμονες παγκοσμίου φήμης. Ουσιαστικά αυτό που συζητήθηκε ήταν ο ρόλος του διαιτολόγου στη χάραξη ορθών διατροφικών πολιτικών σε επίπεδο κοινωνίας και γενικά πολιτείας, η προώθηση και ο ρόλος του διαιτολόγου στην προώθηση υγιών διατροφικών προτύπων με σκοπό φυσικά μια καλύτερη ποιότητα ζωής και φυσικά ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στον τομέα της υγείας. Μάλιστα. Και ειδικά στην πρόληψη χρονίων νοσημάτων όπως ο σοβαρός διαβήτης, τα καρδιακιακά και φυσικά η παχυσαρκία. Παχυσαρκία, γιατί παχαίνουμε? Είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα και απασχολεί πάρα πολύ τους διαιτολόγους πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Αρκεί να σας πω ότι μας απασχολεί διότι φαίνεται ότι το 40% των Ελληνόπουλων αυτή τη στιγμή θεωρούνται υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Με τους ενήλικες να ακολουθούν σε ένα ποσοστό άνω του 50%. Επίσης, μας δημιουργεί ένα πολύ έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι σωματικά αδρανείς. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο για την άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2013, το 70% των Ελλήνων δηλώνουν σωματικά αδρανείς. Ότι δηλαδή δεν κουνιέται καμία ή σχεδόν καμία σωματική δραστηριότητα. Τώρα το γιατί παχαίνουμε είναι πάρα πολύ σύνθετο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη βάση του εξαρτάται από το τι καίμε και τι τρώμε. Αυτό όμως το τι καίμε και τι τρώμε που εμείς το ονομάζουμε ενεργειακό ισοζύγιο εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Γενετικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, οικογενειακούς, το περιβάλλον, τους γονείς και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Επομένως δεν μπορούμε να δώσουμε μία απλή λύση. Είναι ένα πολυπαραγοντικό σύνθετο ζήτημα που η λύση του είναι σύνθετη. Για το θέμα αυτό, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, μένουμε λίγο ακόμη στο συνέδριο των διαιτολόγων από τον κόσμο για να δούμε για το ρόλο, μια συζήτηση, ένα απόσπασμα από την ομιλία καθηγητού παιδιατρικής για το ρόλο του ενεργειακού ισοζυγίου στον έλεγχο του σωματικού βάρους και της παχυσαρκίας. Energy balance is really the study of how the body regulates energy through the body. So it's how we regulate food intake. So I can't imagine that we could either understand or do anything about obesity without considering energy balance. It's essentially the framework we have to use to understand why obesity occurs and what we're able to do to reduce it. Energy intake and energy expenditure are so interrelated that you cannot attribute it to one thing. And I think that's a mistake we often make, is to try to look at one reason why we have obesity. In fact, it's a complex interaction of how our diet has changed and how our physical activity has changed. So if you go back to the concept of energy balance, the body regulates weight, then the question is, if the body's regulating weight, why is everyone becoming obese? And the reason is because you have all these influences in the environment that serve to push us to eat more and exercise less. How can we do little things in the food environment, little things in the physical activity environment that help us make a few better right choices? I think we're to solve obesity, we're not talking about having to radically change our lives, but we are talking about having to make and sustain a series of small behavior changes.